Ένας νέος κύκλος ερευνών ξεκίνησε για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς η εισαγγελέα εφετών Λάρισας διαβίβασε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τη μήνυση ενός γονέα θύματος προκειμένου να αποσταλεί στη Βουλή και να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες της Επιτροπής Διαχείρισης των Τεσσάρων Υπουργών που συγκροτήθηκε τον Μάρτιο του 2023. Συγκεκριμένα, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης προσέφυγε κατά της απορριπτικής διάταξης της εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας για τη μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει ο ίδιος κατά της συντονιστικής ομάδας στην οποία συμμετείχαν και πολιτικά πρόσωπα. Η μήνυσή του στρεφόταν εις βάρος του Υφυπουργού Κλιματικής Αλλαγής Χρήστου Τριαντόπουλου, του τότε Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Πλεύρη και της τότε Υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη. Δεδομένα και πλέον διατάσσει. Από ό,τι είδε, γιατί καταθέσαμε και καινούργια στοιχεία με βίντεο με αυτά, με την αλλίωση του χώρου που έγινε εκεί, που παρανόμως πήραν όλα αυτά τα χώματα και όλα αυτά από εκεί, γιατί δεν έγινε ούτε είχε, δεν είχαν ταυτοποιηθεί θύματα, υπήρχε η αγνοούμενη και υπάρχει ακόμα. Δηλαδή όλες αυτές οι αυθαιρεσίες τις αναφέρει η κυρία Μάτση. Και πλέον η υπόθεση ξεκινάει από την αρχή, έστω και μετά από 14 μήνες. Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την αντιεισαγγελέα πλημελιωδικών Λάρισας για παράβαση καθήκοντος ή υπόθαλψη σε εγκληματία για την εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας. Όχι, δεν νιώθω δικαίωση. Θα νιώσουμε όταν πάνε τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα να πάνε στον ανακριτή να καταθέσουν για τις πράξεις τους. Και όταν η πραγματική πέτη της δολοφονίας όλων των ανθρώπων οδηγηθούν στη φυλακή. Αυτό ήταν ένα βήμα θετικό, τίποτα παραπάνω. Να σημειωθεί πως είχε προηγηθεί παρέμβαση της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδηλίνη προς τη διευθύνουσα της εισαγγελίας εφετών Λάρισας, μέσω της οποίας ζητούσε τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικής ευθύνης της εισαγγελέας πρωτοδικών, η οποία εξέδωσε απορριπτική επί της ουσίας διάταξη για καταγγελθέντες υπουργούς ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση των Τεμπών κατά παράβαση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ποινικής ευθύνης υπουργών.